Καλησπέρα κύριε Συγκύρη, Δευτέρα σήμερα 15 Απριλίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του TV Ροδόπια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δείτε τι λέει για τις ευρωεκλογές ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Κουρουμπλής. Διαμαρτυρία φοιτητών της νομικής Κομωτινής προς τους υποψηφίους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την ίδρυση τέταρτης νομικής στην Πάτρα. Δείτε επίσης νίκη ανόδου στη Β' Εθνική για τον ΓΑΣ Κομωτινή μετά την νίκη του επί της ΜΕΝΤ. Να ξεκινήσουμε την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τη Δευτέρα μία δέσμη μέτρο για τη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία χαρακτηρίζεται αρκετά αφιολεγόμενη και έχει στόχο να προσαρμόσει την ψηφιακή εποχή την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Πνευματικά Δικαιώματα, που χρονολογείται από το 2001, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι καλλιτέχνες και οι εκδότες ειδήσεων θα αμείβονται δίκαια. Τα μέτρα αυτά που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίχθηκαν από 19 κράτη-μέλη. Η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Ιταλία, η Φιλανδία και η Σουηδία τάχθηκαν κατά, ενώ το Βέλγιο, η Σλοβενία και η Εστονία απήχαν. Η ψηφοφορία ήταν το τελευταίο στάδιο πριν από τη θέσπιση των μέτρων που αναμένεται να πάρει 2 χρόνια. Σε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ρουμάνος Υπουργός Βαλέρ Ντανιέλ Μπρεάζ, η χώρα του οποίου ασκεί την αναρσόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για ένα ισορροπημένο κείμενο που δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για τους ευρωπαϊκούς δημιουργικούς τομείς που θα ευδοκιμήσουν και θα αντανακλούν καλύτερα την πολιτισμική μας κοινομορφία και άλλες κοινές ευρωπαϊκές αξίες, αλλά και για τους χρήστες, η ελευθερία έκφρασης, τον οποίο στο διαδίκτυο θα ενισχυθεί. Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε παρότι υπήρχαν πολλοί επικριτές της που προέβαλαν το επιχείρημα ότι απλήξει την ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών στο διαδίκτυο. Γίγαντες του διαδικτύου όπως η Google και το YouTube έχουν εκφράσει επίσης την αντίθεσή τους. Μέχρι σήμερα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαδηλώσει σε όλη την Ευρώπη εναντίον της μεταρρύθμισης. Ιδιαίτερα αφιλεγόμενο είναι το λεγόμενο άρθρο 13, το οποίο απαιτεί από τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης να διασφαλίσουν την ώρα που αναρτούν κάτι ότι το περιεχόμενο δεν παραβιάζει τους κανόνες και τα πνευματικά δικαιώματα. Οι αντίπαλοι της μεταρρύθμισης φοβούνται ότι αυτή θα οδηγήσει σε φίλτρα ανάρτησης, ένα αυτόματο λογισμικό το οποίο, όπως υποστηρίζουν, θα μπορούσε να εντοπίζει και να μπλοκάρει νόμιμο περιεχόμενο. Τα μέτρα απαιτούν επίσης από πλατφόρμες όπως η Google News να πληρώσουν τους εκδότες για σύντομα κείμενα που εμφανίζονται στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Ορισμένοι επικριτές προειδοποίησαν πως ο όρος αυτός θα πλήξει τη διαπραγματευτική θέση μικρών εκδοτών απέναντι στην Google. Επικαλούνται επίσης ένα γερμανικό νόμο του 2013 που προβλέπει ένα παρόμοιο μηχανισμό, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να αποφέρει στους εκδότες σημαντικό εισόδημα. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του TV Ροδόπια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ο πρώην υπουργός και υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής. Κύριε Κουρουμπλή, να σας καλησπέρα, σου καλώς ορίσατε στην ΕΕ. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους φίλους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, να ξεκινήσουμε την επίσκεψή σας εδώ στην Κομωτινή μαζί με τον κ. Παπαδημούλη και την Οφούκ Μουσταφά, βέβαια, και τη συνέντευξη που δώσατε. Πώς αφουγκραστήκατε τα προβλήματα της περιφέρειας γενικότερα, από τις πιο υποβαθμισμένες στην Ευρώπη, θα έλεγα, και τι πρέπει να γίνει? Ήδη βλέπουμε η αποβιομηχάνηση τα τελευταία χρόνια στο μεγαλείο της. Κοιτάξτε, περιοδεύουμε, όπως είπατε, από εχθές Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Κομωτινή και το απόγευμα θα είμαστε στην Ξάνθη στα πλαίσια των ευρωεκλογών. Κανείς, όταν ξέρει πολύ καλά την ιστορία αυτής της περιοχής, πολλά μπορεί να πει για διάφορες απόπειρες, προσπάθειες που δεν είχαν το αποτέλεσμα το προσδοκόμενο από πλευράς αναπτυξιακής εξέλιξης. Εκείνο που μπορώ να πω όμως είναι ότι οι τελευταίες προσπάθειες της κυβέρνησης για την ενεργειακή ανάπτυξη της περιοχής και τη μετατροπή της σε έναν κόμβο πραγματικά ενεργειακό, με αγωγούς, με σταθμούς LNG, με την ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, που είναι πλέον όριμο για δημοπράτηση, και με μία σειρά άλλων υποδομών όπως είναι το καινούργιο νοσοκομείο που θα αναβαθμίσει την περιοχή, τα νέα τμήματα που θα προσθεθούν στο Πανεπιστήμιο. Είναι μία σειρά παρεμβάσεων που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν την ανάπτυξη της περιοχής. Εκείνο όμως που ειλικρινά θα ήθελα να πω είναι ότι μια περιοχή σαν τη δική σας εδώ και την Ξάνθη, που ήταν μια περιοχή που είχε ανθίσει πολύ παλιά το συνεταιριστικό πνεύμα, βλέπω τα τελευταία χρόνια πραγματικά να έχει μπαραζώσει αυτός ο τομέας, βεβαίως από λάθη που έγιναν στο παρελθόν, από κακές διαχειρίσεις, αλλά δεν πάβει να είναι μια αδύνατη πραγματικότητα το γεγονός ότι
για να μπορεί αυτός ο κόσμος με τόση κτηνοτροφική δραστηριότητα να ικανοποιηθεί από τον κόπο και τον μόχθο του, θα πρέπει επιτέλους να καλλιεργηθεί και πάλι καταρχάς ένα κλίμα εμπιστοσύνης στις σχέσεις ανάμεσα στους παραγωγούς και σιγά σιγά σε μια προσπάθεια με τη στήριξη του κράτους, του νέου θεσμικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, προκειμένου πραγματικά να μπορούν να διαπραγματευτούν και να υπερασπιστούν τον κόπο τους. Δηλαδή δεν μου αρέσει εύκολα να έρχομαι εδώ σε μια περιοχή που είναι όπως η περιοχή που γεννήθηκα, γιατί γεννήθηκα κι εγώ από μια αγροτική οικογένεια, καπνά αρμαθιάζαμε στα εφηβικά μου χρόνια, με τα καπνά σπουδάσαμε, να λέω ωραία λόγια. Θέλω να πω λοιπόν αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Αν δεν μπούμε μπροστά σε αυτό το πνεύμα και πάλι ο αγροτικός κόσμος αυτής της περιοχής, δεν θα είναι εύκολη η πορεία στο μέλλον. Αυτό νομίζω είναι το συμπέρασμα το δικό μου και με αυτόν τον τρόπο θέλω να μιλήσω στους ανθρώπους της περιοχής. Υπάρχουν συνεταιριστικές ομάδες σε διάφορες περιοχές. Στα Καλάβρη τα πει, υπάρχει ένας συνεταιρισμός τυροκομικός με πάρα πολλά προϊόντα. Μου έλεγαν ότι πάνω από 1000 αγρότες δίνουν εκεί το γάλα. Μου λέγαν ότι το γάλα όταν είναι εδώ που λέτε 70 λεπτά εκεί το παίρνουμε 1-10. Δηλαδή πρέπει να προβληματιστεί λίγο ο κόσμος πάνω σε αυτές τις νέες δομές που πρέπει να υποστηρίξει και να αναπτύξει. Κύριε Κουρουμπλή, να πάμε στις ευρωεκλογές. Πόσο κρίσιμες είναι φέτος οι ευρωεκλογές για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας? Βλέπουμε έναν ευρωσκεπτικισμό άνοδο της ακροδεξιάς. Κοιτάξτε, όλοι αναγνωρίζουν στην Ευρώπη πλέον ότι ο ευρωσκεπτικισμός είναι σε μια πραγματικά πυροδοτημένη κατάσταση. Απειλεί να επιχωματώσει σημαντικά τμήματα των κοινωνιών και να αφυπνίσει εφιάλτες που έζησε η Ευρώπη στην δεκαετία του 30 και κυρίως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον εφιάλτη του σοβινισμού και του εθνικισμού. Και η Ευρώπη φάνηκε με την κρίση της Μέσης Ανατολής και του προσφυγικού που ξέσπασε ανέτοιμη και πολλές φορές ανέντιμη να σηκώσει συνολικά και συλλογικά με βάση τις δυνατότητες που είχε η κάθε χώρα το βάρος αυτής της κρίσης. Και αυτό γιατί η Ευρώπη δεν είχε ποτέ οργανωμένη γεωπολιτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή ώστε να αποτρέψει αυτά τα γεγονότα που ωφελούσαν άλλες δυνάμεις που δεν είχαν και καμία επίπτωση από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή, γιατί είναι πολύ μακριά από την περιοχή αυτή. Άρα εκείνος που θα λουζόταν, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση αυτό το ξέσπασμα της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης θα ήταν η Ευρώπη. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια Ευρώπη ελλειμματική και γεωπολιτικά, μια Ευρώπη μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού βρίσκεται σε μια πορεία αφυδάτωσης του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών θεσμών που ουσιαστικά κρατούσαν ένα επίπεδο ισορροπίας στην κατανομή του παραγόμενου πλούτου και δεν είχαν απελευθερώσει όλους εκείνους τους θεσμούς που περιόριζαν αυτήν τη δυνατότητα τη σημερινή να συσσωρεύεται ο πλούτος στους λίγους και να απλώνεται η φτώχεια στους πολλούς. Και όλα αυτά τα φαινόμενα είναι χαρακτηριστικά της κρίσης που υπάρχει μέσα στις ίδιες τις κοινωνίες. Δέστε λοιπόν τι γίνεται στη Γαλλία, αλλά αυτό το φαινόμενο της Γαλλίας που δεν είναι συγκυριακό αλλά είναι διαχρονικό, έρχεται από μακριά. Και αυτό το φαινόμενο ενδημεί και σε άλλες κοινωνίες, ακόμα και στις κοινωνίες των βόρειων χωρών. Μην κοιτάζετε ότι δεν είναι ακόμα σε τόση έντονη εκδήλωση. Αυτά όλα λοιπόν θα πρέπει να προβληματίσουν. Και φαίνεται ότι ένα μέρος του πολιτικού κόσμου στην Ευρώπη, από το χώρο των σοσιαλιστών, των σοσιαλδημοκρατών, των πρασίνων, των αριστερών, των οικολόγων, αρχίζουν και προβληματίζονται το τι πρέπει να γίνει. Αν δηλαδή θα αφήσουμε την Ευρώπη να γίνει όπως ο υπνοβάτης που βλέπει ότι πέφτει στον κρεμό και δεν μπορεί να κρατηθεί,
να γίνει ο νέος υπνοβάτης, να οδηγηθεί σε ατραπούς εξαιρετικά δύσκολους, όπου και πάλι οι λαοί της Ευρώπης θα ζήσουν πολύ δύσκολες στιγμές, ή θα ακολουθηθεί ένας δρόμος, ή αν πείσουμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος όπου μπορεί να χτιστεί ένα νέο κοινωνικό μοντέλο ευρωπαϊκό, με μια Ευρώπη που θα έχει πολύ μεγαλύτερο κοινωτικό προϋπολογισμό για να συμβάλλει στην ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όλης της Ευρώπης, μια Ευρώπη που θα έχει δημόσια αγαθά όπως είναι η υγεία, η παιδεία σε υψηλό επίπεδο, η πρόνοια, η κοινωνική ασφάλιση, μια Ευρώπη που θα τολμήσει να βάλει χέρι στις πολυεθνικές οι οποίες αρπάζουν τον πλούτο από τις χώρες και τον αφορολογούν εκεί που τους βολεύει. Θέστε, αν δείτε, μπείτε τώρα αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο και δείτε τους ισολογισμούς των πολυεθνικών, ιδιαίτερα εγώ που έχω άποψη του φαρμάκου, θα δείτε ότι τα τελευταία 10 χρόνια περίπου έχουν ίσα βάρικα ίσα νερά και μάλιστα εταιρείες οι οποίες είναι θυγατρικές, δεν παράγουν, διακινούν ουσιαστικό φάρμακα και μέσα τα ακριβά που αφήνουν και πολλά κέρδη, όπως όλοι ξέρουν και αναγνωρίζουν, και παρατάφερα δεν παρουσιάζουν κέρδη. Λοιπόν, ή μια Ευρώπη που αφήνει ακόμα στο διαδίκτυο όλους αυτούς τους κολοσσούς στο απειρόβλητο της φορολόγησης. Αυτή η μεγάλη φοροαποφυγή θα μπορέσει να φέρει πόρους για να χτιστεί αυτό που λέμε το κοινωνικό κράτος. Ένα κοινωνικό κράτος που θα συγκρούεται με τις κοινωνικές διακρίσεις και θα οραματίζεται μια κοινωνία ευρωπαϊκή, κοινωνία πολιτών και όχι υπηκών, παθητικών αποδεκτών ρύθμισης στήχης τους από τους άλλους. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο εναλλακτικός δρόμος. Είμαι βέβαιος ότι οι δυνάμεις αυτές θα απαλλαγούν από τις αιμονές που είχαν μέχρι τώρα να θεωρούν ότι κάθε μία κατέχει τη μοναδική αλήθεια. Θα βρουν έναν κοινό τόπο, γιατί πραγματικά αυτή η Ευρώπη που ακόμα και τώρα, παρά τις αφυδατώσεις που έχουν υποστεί οι κοινωνικοί θεσμοί, παραμένει, αν θέλετε, μια όαση κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά που απειλείται όμως από την εισβολή του κινέζικου και του αφυπνιζόμενου ινδικού ανταγωνισμού που κυριαρχούν στο βωμό του χαμηλού κόστους εργασίας. Δηλαδή, απέναντι σε αυτή τη νέα εισβολή η Ευρώπη θα προετοιμαστεί και, αν θέλετε, και στα πλαίσια της χρήσης των νέων τεχνολογιών, της νανοτεχνολογίας και της ρομποτικής που θα φέρουν άμεσες επιδράσεις στις παραγωγικές σχέσεις. Θα ετοιμαστεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, θα προβάλλει η Ευρώπη ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ώστε να προστατέψει την αξιοπρέπεια των Ευρωπαίων πολιτών και μάλιστα να εξάγει και μια ελπίδα σε όλους τους λαούς ότι πρέπει να διεκδικήσουν κοινωνικά δικαιώματα για να φτιάξουμε μια παγκόσμια κοινωνία της αξιοπρέπειας. Είναι λοιπόν όλα ζητούμενα, γιατί πραγματικά έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Μάλιστα, κύριε Κουρουμπλή, τι ελπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτές τις ευρωεκλογές, από, όπως είπα, την κρίσιμες εν ώψη και βουλευτικών εκλογών? Ήδη οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 9 με 10 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Άκουστε να σας πω. Όλες οι δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα το 2015 και το Γενάρη και τον Σεπτέμβριο, έδειχναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη. Και αυτό είναι ερμηνεύσιμο γεγονός. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε, είναι ένα κόμμα που από το 2011 δηλαδή, εκεί που ήταν 4%, έφτασε το 2015 να είναι 36%. Γιατί υπήρξαν όλες αυτές οι καταστάσεις στη χώρα με την οικονομική και κοινωνική κρίση και την απογοήτευση εκατομμυρίων ανθρώπων από τα πολιτικά κόμματα, ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε και φαίνεται ότι δημιουργείται ένα φαινόμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ένα αλφα ποσοστό του οργανωμένου περίπου και συστοιχισμένου εμφανώς μαζί του κόσμου και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που εκδηλώνεται στις κάλπες. Γι' αυτό λοιπόν ας μην βιάζονται κάποιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ανοίγει μια βεντάλια προσπαθειών για να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο προοδευτικό πολιτικό μέτωπο απέναντι στην εισβολή ενός άκρατου και ασυγκράτητου νεοφιλελευθερισμού που τον καταλαμβάνει
πολιτική αλλεργία όταν ακούει για κοινωνικές δαπάνες και κοινωνικά δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κοιτάει, η κυβέρνηση αυτή και το κόμμα αυτό και ο Πρωθυπουργός, τον ελληνικό λαό κατάματα, γιατί το 2015 παραλάβαμε μια χώρα υποοικονομική κατοχή, μια κατεστραμμένη χώρα. Εδώ το νοικοκυριό σου, αν από κάποια λάθη σου υποστεί μια τέτοια καθίζηση, καταλαβαίνει κανείς ότι πόσο χρόνια θέλει για να έρθει στα ίσα του. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, υλοποιήσαμε αυτό το πρόγραμμα που θέσαμε και στην κρίση του ελληνικού λαού με πολιτική εντυμότητα, για να ξέρει ο ελληνικός λαός για τι πράγμα μιλάμε. Ακολουθήσαμε αυτόν τον δρόμο. Κάποιοι λέγανε ότι θα πέσει η κυβέρνηση στην πρώτη αξιολόγηση, στη δεύτερη, στην εφαρμογή του κόφτη. Όλα αυτά λοιπόν διαψεύστηκαν. Βγάλαμε τη χώρα από την οικονομική, από τα μνημόνια, εξασφαλίζοντας για 4 χρόνια πολιτική σταθερότητα. Και όλοι ξέρουν ότι για να πάει μια οικονομία μπροστά, η απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολιτική σταθερότητα. Και προχωρήσαμε στην έξοδο από τα μνημόνια και άρχισε από τότε, από εδώ και 8 περίπου μήνες, να ξεδιπλώνεται ένα κοινωνικό πρόγραμμα με όλα αυτά τα μέτρα που όλοι ξέρουμε. Τελευταία ψηφίστηκε ο νόμος για την πρώτη κατοικία και τώρα θα ψηφιστεί ο νόμος για τις 120 δόσεις. Παράλληλα με όλη αυτή την προσπάθεια μετατροπής της οικονομίας από την αβεβαιότητα στη σταθερότητα και την βεβαιότητα, εξασφαλίσαμε την δυνατότητα της χώρας να έχει εσωτερική ασφάλεια για να μπορέσει πραγματικά να πιστεί ο τουρίστας, να εμπιστευτεί και να επιλέξει την Ελλάδα, και γι' αυτό έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους να έρχονται στην Ελλάδα. Παράλληλα, σε αυτή την κρίση της Μέσης Ανατολής, που στις παρυφές της χώρας γινόντουσαν όλες αυτές οι μεγάλες ανατροπές συνόρων, κρατήσαμε άθικτη τη χώρα μέσα από συμμαχίες που τώρα στα τελευταίο καιρό μετατρέπονται σε ενεργειακές συμμαχίες, σε δίκτυα ενεργειακά που πραγματικά θα αποτελέσουν το ανάχωμα της χώρας σε οποιαδήποτε απειλή. Αυτά όλα λοιπόν που την επόμενη τετραετία θα είναι πολύ πιο ουσιαστικά ως εξελίξεις θετικές για την κοινωνία, που η ανάπτυξη θα είναι πολύ καλύτερη και που το χαμόγελό της εμείς θέλουμε να αγγίξει τα χείλη όλων των πολιτών στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός νέου, σύγχρονου, λειτουργικού, χωρίς σπατάλες κοινωνικού κράτους, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μπροστά στη ζωή και στο θάνατο σε κάθε πολίτη το δικαίωμα να έχει υπηρεσίες υγείας. Και ξέρετε πολύ καλά, γιατί ήρθα εδώ Υπουργός Υγείας στην αρχή του 2015. Και πώς ήταν τα νοσοκομεία, δεν ήταν απλώς χρεωμένα, ήταν χρεοκοπημένα. Οι γιατροί είχαν να πληρωθούν 3 χρόνια εφημερίες. Τα νοσοκομεία είχαν να πληρώσουν στους προμηθευτές 3 και 4 χρόνια. Τα ξεχρεώσαμε. Αρχίσαμε να τα αιμοδοτούμε. Και τώρα θα σας έλεγα ότι αυτές τις μέρες νέα κατανομή μόνιμου ιατρικού προσωπικού, 6 άτομα στο δημότικο όπου απεδεσμεύσαμε και το νοσοκομείο που ήταν ένα διαχρονικό αίτημα, 11 γιατροί καινούργιες θέσεις στο πανεπιστημιακό, 8 στο νοσοκομείο εδώ, άλλες τόσες στην Ξάνθη. Δηλαδή είναι μια συνεχής προσπάθεια να αιμοδοτηθεί και να αναβαθμιστεί ο χώρος της υγείας. Το καινούργιο νοσοκομείο που ήταν διαχρονικότατο αίτημα και αυτό πλέον έχει μπει σε διαδικασία υλοποίησης. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν με ποιον τρόπο αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα. Το ίδιο και στην παιδεία. Θυμάστε και ακόμα και στις καλές υποτίθεται μέρες τα σχολεία πότε ξεκινούσαν. Τώρα λοιπόν ξεκινάνε μαζί με καθηγητές και βιβλία εγκαίρως. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε σε κάθε νέα και σε κάθε νέο τη δυνατότητα εξέλιξής τους με βάση τις δικές τους δυνατότητες και όχι με βάση την οικονομική και κοινωνική θέση της οικογένειάς τους. Το ίδιο και στην πρόνοια. Μονιμοποιήσαμε μετά από 30 χρόνια τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που είναι ένα πρόγραμμα που επιβεβαίωσε η ίδια η ζωή. Στηρίξαμε όλους αυτούς τους κοινωνικούς θεσμούς. Αυξήσαμε από 80.000 τις θέσεις στους παιδικούς σταθμούς σε 125.000. Διπλασιάσαμε τα επιδόματα.
Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν πως αυτή η κυβέρνηση έχει μια άλλη αντίληψη. Μια αντίληψη που θέλει την κοινωνία ολόκληρη, την κοινωνία όρθια. Και όχι εκείνους που έχουν και αντέχουν. Αυτή είναι η διαφορά μας με την νεοφιλελεύθερη μητσοταχική Νέα Δημοκρατία. Και εδώ θα αναμετρηθούμε. Και θα αναμετρηθούμε και για κάποιους άλλους λόγους. Θα αναμετρηθούμε απέναντι στη λογική της οικογενειοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να επανέλθουμε σε καταστάσεις που θυμίζουν πολύ παλιές και δυσάρεστες εποχές. Και θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτό να πω κάτι και για την περίφημη προσπάθεια για τη συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων. Από την πρώτη στιγμή που πήγα εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2011, υποστήριξα και υποστηρίζαμε, και αυτή ήταν η σκέψη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί εμείς ως ενωτικό κοινωνικό μέτωπο κάναμε μια προσπάθεια να συμπλέψουμε όλες οι αντιμνημονιακές δυνάμεις της εποχής εκείνης, αλλά ο μόνος που το κατενόησε αυτό ήταν ο Τσίπρας. Και έτσι τελικώς συνεργαστήκαμε και προσχωρήσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε από τότε μια προσπάθεια η οποία τώρα φαίνεται ότι εντείνεται. Καλούμε λοιπόν όλους τους δημοκράτες να προχωρήσουμε σε μια συμμαχία προοδευτική που δεν είναι ανάγκη, δεν είναι κατά ανάγκη να είναι ένα κόμμα. Μπορεί να είναι ομάδες και συνεργασίες πρωτοβουλειών στα πλαίσια προγραμματικών συγκλήσεων. Αυτό ζητάμε και από το ΠΑΣΟΚ. Να πάμε σε μια προγραμματική σύγκληση. Δεν είναι αληθές αυτό που λένε προσπαθεί ο Τσίπρας να αλώσει όλο το χώρο. Ο Τσίπρας έχει αυτό οριοθετηθεί. Είπε ότι εδώ είμαστε η αριστερά. Δεν είπε ότι είμαστε κέντρο αριστερά. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια συνεργασία, σε ένα διάλογο που να καταλήξει σε μια προγραμματική σύγκληση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, που είναι ο ιδρυτής αυτής της παράταξης, και όσοι με βλέπουν και με ακούν αυτή τη στιγμή που είναι ή προέρχονται από αυτό το χώρο, όλοι θυμόμαστε ότι ο στρατηγικός του στόχος, αταλάντευτα και αδιαπραγμάτευτα, ήταν η στρατηγική ήταν της δεξιάς και η εναποθέτησή της στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Μάλιστα. Είναι δυνατόν σήμερα το σημερινό κοινάλ να λέει ότι ο στρατηγικός μου στόχος είναι ήταν του Τσίπρα, και τότε ποιος μένει, ο Μητσοτάκης? Δεν θυμάται η κοινωνία τι έχει ζήσει από τους Μητσοτάκηδες από το 65, όταν ανέτρεψε ο Άγγλος Μητσοτάκης τη λαοπρόβλητη κυβέρνηση του 53% και σταμάτησε την πρόοδο της χώρας? Όλα αυτά λοιπόν θα τα ξεχάσουμε? Θα ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ιστορική ευθύνη αυτή τη στιγμή να προστατέψουμε όλους τους αδυνάτους, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους αδύνατους? Τι έγινε από το 32 ως το 81, όταν επί 50 χρόνια, γιατί ήταν διασπασμένη η Δημοκρατική Παράταξη, κυβέρνησε η δεξιά και έχτισε το μονοκομματικό κράτος του χωροφύλακα των κοινωνικών φρονημάτων? Δεν θα παραδειγματιστούμε από την ιστορία? Και έρθει ο Ανδρέας το 81 για να ενώσει όλο αυτό το χώρο. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να μπουν στο τραπέζι, να αμπολιάσουν τον προβληματισμό μας. Επιτέλους σας κάνουμε την αυτυπέρβασή μας. Λάθη μπορεί να έγιναν και παράπονα και γκρίνιες υπάρχουν. Και χαρακτηρισμοί άδικοι μπορεί να έγιναν. Να ζητήσω και συγγνώμη αν θέλετε σε μια και περίοδο έντασης. Αν προσωπικά δεν μπήκα σε αυτόν τον πειρασμό, αλλά μπορεί να υπήρξαν. Αλλά από εκεί και πέρα ας βρούμε έναν κοινό τόπο. Γιατί δεν είναι η κοινωνία χάρη ημών. Εμείς είμαστε χάρη της κοινωνίας και οφείλουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή που πραγματικά απειλούνται όλες αυτές τις προσπάθειες που έγιναν, να δώσουμε μια μάχη συνολικά και συλλογικά όλοι μαζί. Το οφείλουμε στην κοινωνία, το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στην πατρίδα. Μάλιστα, κύριε Κουρουμπλή, να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά συλλεκτική ένταση. Βρίσκονται οι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Πού φέρεται αυτό? Κοιτάξτε, η μόνιμη απειλή της χώρας είναι η απειλή από την Ανατολή. Αυτό είναι ένα διαχρονικό ζήτημα που δυστυχώς κάθε περίοδο που η Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα εντείνεται με τον α ή β τρόπο, με μια ρητορική η οποία πραγματικά δεν βοηθάει τις καλές σχέσεις. Η Ελλάδα από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, τη δεύτερη διακυβέρνηση, συμφώνησε και ήταν κατέστη αυτό μια διακομματική και διαπαραταξιακή, αν θέλετε, θέση να υποστηρίζει την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά με όρους, δηλαδή με τον εκδημοκρατισμό που πρέπει να υπάρξει σε αυτή τη χώρα.
Από εκεί και πέρα όμως η Ελλάδα διατηρεί πάντα το δικαίωμά της να υπερασπίζεται την ακεραιότητά της. Αυτό το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Εγώ δεν θέλω να πω ότι κάποιοι είναι πατριώτες και κάποιοι είναι λιγότερο πατριώτες. Απέναντι σε αυτά τα ζητήματα είμαστε όλοι στην ίδια συχνότητα. Από εκεί και πέρα, εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι αυτή η συνεργασία και η συμμαχία που έγινε ανάμεσα στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τώρα κυοφορείται και με την Ιορδανία, ουσιαστικά έχει βάλει την Τουρκία σε μια, θα έλεγα, αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μιλούσε η Τουρκία για αλλαγή της συνθήκης της Λοζάνης, μιλούσε για έρευνες κάτω από την Κρήτη. Αυτά τώρα, όπως βλέπετε, έχουν περιοριστεί, γιατί καταλαβαίνει πλέον ότι η Ελλάδα έχει ορθώσει συμμαχίες πάνω στα ενεργειακά ζητήματα, οι οποίες δεν μπορούν εύκολα να αμφισβητηθούν από τη μεριά της. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίζει, από τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση, μετά την εποχή του Ανδρέα, όπου τους είπε το 87 ότι αν μπει το Πυρηναίοι στο Αιγαίο θα το βουλιάξω, και τότε μάλιστα να θυμίσω ότι ο αείμνηστος Μητσοτάκης έλεγε ότι αυτό είναι σκηνοθεσία, εδώ έκλεισαν οι βάσεις οι Αμερικάνικες, εδώ έκλεισαν τα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία, έγινε εκείνη η επίσκεψη του Παπούλια στο Ζήφκο. Είναι πράγματα, και ο Μητσοτάκης έλεγε όχι, κοροϊδεύει ο Ανδρέας. Μετά από 30 χρόνια περίπου, για άλλη μια φορά, ο νυν Υπουργός Εθνικής Άμυνας και αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων τότε είπε, διεμήνυσε στην Τουρκία φωναχτά πλέον, ότι αν διανοηθείτε να κάνετε καμιά απόπειρα σε κάποια βραχονισίδα, όχι εσείς δεν θα μείνετε εκεί, αλλά ούτε η βραχονισίδα. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση και πατάει γερά στα πόδια της όταν μπορεί να βάζει με τέτοιο τρόπο τα ζητήματα ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Πιστεύω λοιπόν ότι εμείς είμαστε στο σωστό δρόμο, γιατί εμείς προτείνουμε την ειρηνική συνύπαρξη, τη συνεργασία, χωρίς όμως απαιτήσεις οι οποίες πραγματικά παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις που καθορίζουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία τις σχέσεις. Στα πλαίσια αυτά, η κυβέρνηση προχώρησε και στη Συμφωνία των Πρεσπών, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον στα Βαλκάνια και με μια ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδος, που θα είναι σταθεροποιητικός παράγοντας στο να αποκοπεί η διείσδυση της Τουρκίας στην περιοχή αυτή και η δημιουργία του αλβανικού μεγάλου ιδιατισμού, αλλά παράλληλα με τον περιορισμό πλέον, η ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στη συγκεκριμένη χώρα, με τον έλεγχο του FIR των Σκοπίων, με την εποπτεία και την εκπαίδευση του στρατού των Σκοπίων, αλλά και με μια συνολική οικονομική ανάπτυξη που πραγματικά θα δώσει τη δυνατότητα και στο λαό των Σκοπίων να αντιληφθεί ακόμα καλύτερα ότι η μόνη χώρα την οποία μπορεί να πιστεύετε είναι η Ελλάδα, γιατί οι γείτονές της οι άλλοι έχουν κάποιους λόγους να διαλυθεί αυτό το κρατήδιο. Και παράλληλα αυτή η άβρα της ανάπτυξης να αγγίξει και άλλους λαούς, και έτσι η Ελλάδα πραγματικά να δεσπόζει ως κυρίαρχη οικονομική και πολιτική δύναμη σταθεροποιητική στην περιοχή των Βαλκανίων. Μάλιστα, κύριε Κουρουμπλίου, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο που δεν αναφερθήκαμε. Εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κλείσω λέγοντας ότι εάν ο ελληνικός λαός μου δώσει τη δυνατότητα να είμαι στην Ευρώπη, μέσα στις γενικότερες προσπάθειες για να οικοδομηθεί ένα νέο παραγωγικό κοινωνικό μοντέλο για μια Ευρώπη των λαών της αλληλεγγύης, μια Ευρώπη που θα καταπολεμά τις κοινωνικές διακρίσεις, θα σέβεται τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου, πολυπολιτισμική, μια Ευρώπη που θα οραματίζεται μια κοινωνία βιοκεντρική χωρίς ρατσισμούς και αποκλεισμούς, ένα ζήτημα επιπροσθέτως που για μένα, αλλά και πιστεύω για όλους τους Έλληνες, πρέπει να παλέψουμε εκεί όλοι μαζί, είναι να αναδείξουμε την υποχρέωση της Γερμανίας να καταβάλει τις υποχρεώσεις της
από τις γερμανοκατοχικές εκκρεμότητες και οφειλές και το κατοχικό δάνειο. Και βεβαίως φέτος είναι τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και του μικρασιατικού ελληνισμού. Εμείς οι Πόντιοι θέλουμε αυτή τη διεκδίκηση να την κάνουμε ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα στους δύο λαούς. Θέλουμε δηλαδή την αναγνώριση για να αποτραπεί στο μέλλον πλέον τέτοιου είδους, να αποτραπούν τέτοιου είδους θηριωδίες που πονάνε τους λαούς, πόνεσαν τους Αρμενίους, πόνεσαν τους Ποντίους, πόνεσαν όλους τους χριστιανικούς λαούς της περιοχής. Είναι ο μόνος στόχος και ο μόνος λόγος είναι η αποτροπή τέτοιων εγκλημάτων εις βάρος της ανθρωπότητας. Γι' αυτό αναλαμβάνω την δέσμευση ότι και για αυτό το θέμα θα προσπαθήσω με την όποια μαχητικότητα, διεκδικητικότητα και με τα βιώματα και τις εμπειρίες που έχω να δώσω τη μάχη μαζί και με άλλους συναδέλφους αυτά τα ζητήματα να προωθηθούν. Είναι λοιπόν δύο κρίσιμα ζητήματα και με μία πρωτοβουλία που πήρα όταν ήμουν Υπουργός Υγείας στην συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και στη Σύνοδο Υπουργών Υγείας στη Λετωνία, ότι η Ευρώπη επιτέλους αν θέλει να συμβάλλει στην ανατροπή αυτής της αμφισβήτησης των πολιτών της, μία πρωτοβουλία που πρέπει να πάρει ακόμα είναι να διαπραγματευτεί από κοινού με τις πολυεθνικές του φαρμάκου την τιμή των καινοτόμων φαρμάκων, που είναι ακριβά πάντα φάρμακα, για να τα καταστήσει πιο προσβάσιμα από όλους τους πολίτες. Αυτά είχα να πω και να δεσμευτώ και θα κλείσω λέγοντας στους πόντιους στα ποντιακά, γιατί ξέρω πολύ καλά ποντιακά, τουλάχιστον φέτος ας προσπαθούμε όλοι μαζί να εορτάζουμε τη γιορτή τα 100 χρόνια και να μην είμαι σχόρε ο ένας από τον άλλον. Κύριε Κουρουμπλή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε. Κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη τύπου των υποψηφίων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπροσωπεία φοιτητών τη Νομική Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, διαμαρτυρήθηκε με ειρηνικό τρόπο για την ίδρυση τέταρτη νομική στην Πάτρα και περιμένει να δει αποτελέσματα από τι δεσμεύσει των υποψηφίων ευρωβουλευτών. Αντιπροσωπεία φοιτητών τη Νομική Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης διαμαρτυρήθηκε με ειρηνικό τρόπο για την ίδρυση τέταρτη νομική στην Πάτρα στο περιθώριο τη συνέντευξη τύπου των υποψηφίων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και περιμένει αποτελέσματα από τι δεσμεύσει των υποψηφίων ευρωβουλευτών. Έχουμε εκφράσει στον κύριο Υπουργό επί της Παιδείας πάρα πολλές φορές την αντίθεσή μας επί επιχειρημάτων λογικών και βασίμων, εξηγώντας με στατιστικές αναλύσεις όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα, η νομική των Αθηνών, η νομική της Θεσσαλονίκης και η νομική της Κομωτινής. Η Δικηγορική Σύλλογη Ανά την Ελλάδα, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, τρεις φορές μέχρι σήμερα έχει εκφραστεί αντίθετα. Οι ενώσεις νέων και ασκουμένων δικηγόρων το ίδιο. Το νομικό επάγγελμα είναι κορεσμένο. Θέλουμε να μας εξηγήσετε σε αυτούς τους αντιπροσώπους που εκπροσωπούν 500 και πλέον υπογράφοντες, οι οποίοι απέστειλαν επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και δεν απαντήθηκε ποτέ, στη Βουλή των Ελλήνων και δεν απαντήθηκε ποτέ, σε όλους τους τοπικούς και κυβερνητικούς άρχοντες, οι οποίοι δεν μας απάντησαν ποτέ. Ποια η σκοπιμότητα αυτής της ίδρυσης της νομικής σχολής? Περιμένουμε απαντήσεις, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που θα πάει να συμβεί θα συρρυκνώσει αυτή τη νομική κοινότητα, η οποία έχει διαγράψει μισό αιώνα ιστορίας, μισό αιώνα διανόησης και θα ανακοπεί επί τη βάση δύο αυτοτελών παραγόντων. Από τη μία πλευρά υπάρχει το νομοθετημένο πλαφόν, το 40.000 ευρώ για τις μεταγραφές των φοιτητών, και από την άλλη πλευρά υπάρχει η νομοθετημένη 15ετία για την κινητικότητα των καθηγητών σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Ποια η σκοπιμότητα ίδρυσης μιας νέας νομικής σχολής 200 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα σε απόσταση 1,5 ώρας? Δεν θέλετε να αναπτυχθεί ένα πανεπιστήμιο με ήδη υπάρχουσα ιστορία? Αντί να γίνουν μπετά, γιατί να μην κάνουμε βιβλιοθήκες? Αυτή τη στιγμή οι τρεις νομικές σχολές στερούνται υποδομών, στερούνται υλικοτεχνικής υποδομής, στερούνται βιβλίων και περιοδικών για τα οποία είναι άμεση πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης. Θέλουμε ανταγωνιστικές σπουδές δημόσιες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θέλουμε να ανταγωνιζόμαστε τα πανεπιστήμια. Θέλουμε τη νομική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία διακρίνεται κάθε μέρα στο εξωτερικό και έχει βγάλει καθηγητές πανεπιστημίου στα πανεπιστήμια της Αγγλίας. Θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει ή θέλουμε να την αφανίσουμε? Σήμερα το πρωί στις 9.30 ώρα, μαζί με τον Πάνο τον Κουρουπλή και την Φουκ Μουσταφά,
να συναντηθούμε με τον Πρίτανη του Δημοκρητή Πανεπιστημίου της Θράκης, ο οποίος μας παρουσίασε τα επιχειρήματα που κι εσείς συνοπτικά αναφέρατε εκ μέρους της ομάδας των φοιτητών. Του είπα προσωπικά και του είπαμε ότι τα θεωρώ λογικά. Είναι λογικά επιχειρήματα που πρέπει να ακουστούν, να συνεκτιμηθούν, καθώς συνοδεύονται και με τοποθετήσεις, όχι μόνο δικές σας, αλλά και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και των άλλων δύο νομικών σχολών. Η γνώμη μου είναι ότι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης χρειάζεται ενίσχυση και όχι υποβάθμιση, για λόγους προφανείς. Γιατί κάνει καλή δουλειά, βρίσκεται σε μια ακριτική περιοχή και γιατί μέσα στους στόχους της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης είναι και η ενίσχυση του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης. Από ό,τι μας ενημέρωσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου σας, είναι αύριο προγραμματισμένη μία συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Και εγώ προσωπικά και ο Πάνος ο Κουρουπλής και η Ουφούκ Μουσταφά, που είναι και από εδώ, είναι και τοπική υποψηφιότητα, αναλάβαμε τη δέσμευση μετά και τη συνάντηση αυτή και τα αποτελέσματά της, που εύχομαι να είναι θετικά και παραγωγικά, να κάνουμε και πρόσθετες ενέργειες αν χρειαστεί, όχι μόνο προς τον Υπουργό Παιδείας, αλλά αν χρειαστεί και προς τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να συνεκτιμηθούν αυτά τα επιχειρήματα και να επανεξεταστεί το θέμα. Πολύ περισσότερο που έχουμε την ενημέρωση ότι δεν υπάρχει και μία ισχυρή πίεση ή ανάλογη τεκμηρίωση για το θέμα της τέταρτης νομικής σχολής στην Πάτρα. Σας ευχαριστώ και πάλι και επαναλαμβάνω ότι προσωπικά βρίσκω την επιχειρηματολογία σας απολύτως λογική. Περιοδία στον Μόρδο, όπως πραγματοποίησε η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Εύα Καϊλή, και εκ νέου υποψήφια με το κοινάλ, έχοντας συναντήσεις με μέλη του κινήματος και τοπικούς φορείς, παρουσία και του υποψηφίου Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κώστα Σιμιτσή. Η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Εύα Καϊλή, πραγματοποίησε περιοδία στον Μόρο Δόπης και εκ νέου υποψήφια με το κοινάλ, είχε συναντήσει με τοπικούς φορείς καθώς και με μέλη του κινήματος, παρουσία και του υποψηφίου Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κώστα Σιμιτσή. Ευχαριστούμε σήμερα την Εύα Καϊλή που ήρθε εδώ στην Κομοτηνή. Είχε μια εκδήλωση χθες στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχουμε μια συνάντηση με τους φίλους και τα μέλη εδώ πέρα, θα ανταλλάξουμε απόψεις. Νομίζω είναι ο καιρός όχι μόνο πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων και όχι μόνο εθνικών, τοπικών και αυτοδιοικητικών που ενδιαφέρουν και την περιοχή, αλλά και των ευρωεκλογών. Και νομίζω το κίνημα αλλαγής δεν έχει δείξει ότι μόνο έχουν δημοψηφισματικό χαρακτήρα αυτές οι εκλογές, αλλά νομίζω πρέπει να συζητήσουμε και για την Ευρώπη μαζί με τα τοπικά ζητήματα. Και το κάνουμε αυτό καθημερινά. Εδώ θα ακούσουμε από τους φίλους και τα μέλη του κινήματος, θα κάνουμε μια κουβέντα και νομίζω θα είναι θετική. Θα προωθήσουμε και κάποια ζητήματα που έχουμε εδώ στην Εύα Καϊλή, που νομίζω είναι πραγματικά, έχει πολλές φορές έχει ενδιαφερθεί για την περιοχή σε θέματα και αγνητικά και παιδείας και οτιδήποτε. Σας τα είπε και αυτή καλύτερα και τα ξέρει καλύτερα. Οπότε θα είναι πολύ επικοδομητική αυτή η κουβέντα και η συζήτηση που θα γίνει. Και την ευχαριστούμε πολύ. Με αφορμή και τις ευρωεκλογές αλλά και όλη την πενταετία, κάνουμε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα να ενημερώσουμε για το διακύβευμα ουσιαστικά των ευρωεκλογών αλλά και όσα έχουμε καταφέρει και για την περιφέρεια και για την περιοχή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναδείξουμε το θετικό έργο, καθώς είμαστε σε μια περίοδο που είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσουμε για τα αρνητικά και με διχαστικό λόγο. Και από την Αλεξανδρούπολη σε ένα ιατρικό συνέδριο για τις νέες τεχνολογίες και τα φάρμακα, τώρα στην Κομοτηνή, συναντήσεις με φίλους, μετά στην Ξάνθη, κοντά σε παραγωγικές μονάδες και πάλι σε φίλους και στελέχη της παράταξης. Καταρχήν, αυτή είναι η χρονιά που σχεδιάσαμε όλο τον προϋπολογισμό της επόμενης 7ετίας. Έχουμε φτιάξει εργαλεία που γίνεται πολύ πιο εύκολο από την περιφέρεια να απορροφήσει κονδύλια και τα υπάρχοντα, αλλά και με χρηματοδοτήσεις επιπλέον. Θέλω να σας πω ότι δυστυχώς εδώ που βρισκόμαστε είμαστε στο χαμηλότερο ποσοστό απορρόφησης τέτοιων κονδυλίων. Έχουν δεσμευτεί 25 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα. Τα 10 μόλις σχεδιάστηκαν
και έχουν απορροφηθεί σχεδόν 10. 15 δισεκατομμύρια λοιπόν τα επόμενα 1-2 χρόνια κινδυνεύουν να επιστραφούν και εδώ έχουμε μεγάλη ανάγκη για έργα υποδομών. Τα βασικά έργα που έγιναν είχαν γίνει με τη δική μας κυβέρνηση. Έχουμε αφήσει την παρακαταθήκη μας και δεν την υπερασπιζόμαστε. Βλέπουμε ότι 5 χρόνια έχουν σταματήσει οι επενδύσεις. Θα μπορούσαν να προχωρήσουν τα σχέδια αυτά με χρήματα που ήδη υπάρχουν δεσμευμένα για την Ελλάδα από την Ευρώπη. Οπότε έχω βρεθεί με τον Περιφερειάρχη. Θα βρεθούμε και αργότερα εδώ στην Κομωτινή να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά έχουμε βρεθεί και στις Βρυξέλλες ήδη, καταστρώνοντας ένα σχέδιο με τον κύριο Σιμιτσί, εννοώ, τον δικό μας υποψήφιο Περιφερειάρχη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπω και στον κόσμο να υπερασπιστούμε και το έργο που έχει γίνει αλλά και το σχεδιασμό που έχουμε κάνει για την επόμενη πενταετία απέναντι στην προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να προσετεριστεί και να οικειοποιηθεί, να προσετεριστεί στελέχη και να οικειοποιηθεί το έργο της παράταξης αυτής. Ενώ τους βλέπουμε αγκαλιά από τη Χρυσή Αυγή μέχρι την ακροδεξία του Καμένου, την ίδια στιγμή να ισχυρίζονται ότι είναι προοδευτική. Χωρίς να έχουν προστατεύσει την οικογένεια τους. Είδαμε την Πέμπτη στην Αθήνα, είχε κλείσει όλη η Αθήνα από τα παιδιά που δουλεύουν διανομής. Κανείς δεν έχει μιλήσει για ένα πλαίσιο προστασίας τους. Εμείς έχουμε κάνει παρεμβάσεις, έχω κάνει και στις Βρυξέλλες. Και την ίδια μέρα ένας έχασε τη ζωή του ακριβώς γιατί δεν είχαμε προστατεύσει τα παιδιά αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε αυτές τις εκλογές να καταλάβουμε ότι στις Βρυξέλλες αποφασίζεται το 80% της νομοθεσίας. Και ότι αν πάμε καλά, μάλλον δεν θα επιστρέψει αυτή η παράταξη. Τούμε και γίνεται ένα ψήφισμα για τη γενοκτονία ποντίων Ασσυρίων και Αρμενίων. Πριν από λίγες μέρες τους είχα φέρει, πριν από λίγες εβδομάδες, τους είχα φέρει στις Βρυξέλλες. Κάναμε μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Έχουμε καταθέσει λοιπόν και την πρότασή μας. Νομίζω ότι αν επιμείνουμε θα προχωρήσει. Και υπάρχει και η ανάγκη και της Ευρώπης να υπερασπιστεί, αν θέλετε, και τον πληθυσμό που έχει υποστεί όσα έχει υποστεί από την Τουρκία στην Τουρκία. Το κλίμα, με την Τουρκία το κλίμα δεν είναι πολύ καλό. Η Ελλάδα επιμένει να προσπαθούμε να έχουμε καλές σχέσεις, γιατί φυσικά εμείς είμαστε γείτονες και πιο κοντά. Αλλά η Ευρώπη περνάει μια έντονη περίοδο τώρα σε σχέση με την Τουρκία και αυτό μας βοηθάει να διεκδικήσουμε περισσότερα και να αναδείξουμε όσα δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, αν το αποτέλεσμα του κινήματος αλλαγής είναι διψήφιο, νομίζω ότι στις εθνικές εκλογές ο κόσμος θα εγκαταλείψει το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η συνεκτική τους ουσία είναι, νομίζω, η εξουσία. Βλέπουμε έναν ιδεολογικό αχταρμά που έχει από όλα, από ακροδεξιά, δεξιά, ανθρώπους που στηρίζουν την τρομοκρατία ή άλλους που έχει κλέψει από την παράταξη, τους οποίους θεωρώ τυχοδιώκτες, οι οποίοι αντάλλαξαν με λίγους μήνες εξουσίας όσα πίστευαν στο παρελθόν, ανθρώπους που τους έλεγαν πολιτικούς απατεώνες, έλεγε ο Ραγκούσης, νομίζω ότι είναι ο πιο ανέντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Όταν λοιπόν έχει συνοχή την εξουσία, όταν χαθεί η εξουσία ή όταν φανεί ότι χάνεται, νομίζω ότι το αποτέλεσμα των εθνικών θα είναι συντριπτικό. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Ροδόπης, Δύναμη Ψυχής, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ροδόπης, διοργάνωσε ημερίδα στο Ίδρυμα Παπανικολάου με θέμα ενεργητικό και παθητικό κάπνισμα και καρκίνους του πνεύμονα με 4 κύριους ομιλητές. Η μερίδα στο Ίδρυμα Παπανικολάου διοργάνωσε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Ροδόπης, Δύναμη Ψυχής, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ροδόπης με θέμα ενεργητικό και παθητικό κάπνισμα και καρκίνους του πνεύμονα. Κάπνισμα είναι μια πανδημία η οποία σκοτώνει πάνω από 1 δισεκατομμύριο άτομα το χρόνο. Οι κυριότερες βλάβες που κάνει είναι στο αναπνευστικό και δημιουργεί καρκίνο στον πνεύμονα. Είναι επιστημονικά πια αποδεδειγμένο ότι το 87% των καρκίνων του πνεύμονα παγκόσμια προέρχεται σε καπνιστές. Αυτό σημαίνει ότι οι καπνιστές έχουν 5 φορές περισσότερες πιθανότητες από τους μη καπνιστές να πεθάνουν από καρκίνο του πνεύμονα. Δεν είναι μόνο ο καρκίνος του πνεύμονα αυτό που προκαλεί το κάπνισμα. Προκαλεί πάρα πολλές άλλες βλάβες, ολόκληρο το σώμα, με αποτέλεσμα να αποτελεί το υπαριθμό 2 σήμερα παγκόσμιο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Καπνιστή σήμερα θεωρείται αυτός ο οποίος καπνίζει ένα τσιγάρο την ημέρα για καθημερινά για ένα τουλάχιστον χρόνο. Το πιο δραστικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε στον κόσμο τη σημασία που έχει για τη δημόσια υγεία
η αποτροπή του παθητικού καπνίσματος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο βραστικότερο. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει ο κόσμος πόσο μεγάλη βλάβη κάνει εκτός από το ενεργητικό κάπνισμα και το παθητικό κάπνισμα. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος, ο οποίος πάσχει από στεφανία νόσο και ο οποίος δεν το ξέρει, πάει σε ένα κατάστημα στο οποίο καπνίζουν 30 καπνιστές, έχουν καπνίσει από 3 τσιγάρα την ημέρα, σε ένα χώρο περίπου 70 τετραγωνικά, και καθίσει εκεί μισή ώρα, τα στεφανιαία του αγκία από την εισπνοή αυτού του καπνού, ενώ ο ίδιος δεν είναι καπνιστής, παθαίνουν μία σύσπαση κατά 30%. Άρα στενεύουν κατά 30%. Αυτό προκαλεί στην ήδη υπάρχουσα επιφανή στεφανιαία νόσο που δεν το ξέρει ακόμα μεγαλύτερη επιβίωση και μπορεί σε αυτόν τον άνθρωπο ή σε κάποιους ανθρώπους αυτό να προκαλέσει έμφραγμα. Μπορούμε λοιπόν να δούμε πόσο βλαβερό είναι το παθητικό κάπνισμα. Και θέλω να επισημάνω επίσης ότι αν σαν άνθρωποι έχουμε μια ευαισθησία για τους ανθρώπους, για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι πάσχουν από κάποιες χρόνιες παθήσεις, θα ήθελα σε όλους αυτούς που καπνίζουν να αναλογιστούν ότι με το να καπνίζουν σε κάποιο κατάστημα εμποδίζουν συνανθρώπους τους οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες αναπνευστικές ή καρδιακές παθήσεις να βρεθούν σε αυτό το κατάστημα. Γιατί κανένας ασματικός και κανένας άρρωστος ο οποίος πάσχει από χρόνια επιφρακτική πνευμονοπάθεια ή κανένας καρδιοπαθής δεν πρέπει να του επιβάλλουμε να καπνίζει παθητικά επειδή εμείς θέλουμε να είμαστε καπνιστές. Σήμερα πια έχουμε πολλές μεθόδους για να διακόψει κάποιος το κάπνισμα. Οφείλει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό εκπαιδευμένο γιατρό. Αυτός ο γιατρός είναι ο πνευμονολόγος. Υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν υποστηρικτικά ψυχοθεραπευτικά μέτρα. Υπάρχουν πολλά σκευάσματα τα οποία βοηθάνε όποιον θέλει πραγματικά να κόψει το κάπνισμα. Θα ξαναπώ ότι τα μέσα που έχουμε μέχρι σήμερα για τη διακοπή του καπνίσματος αφορούν τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να κάνουν διακοπή οι ίδιοι και δεν πιέζονται από το περίγυρο ή από κάποιους άλλους, και εφόσον απευθυνθούν στον εκπαιδευμένο γιατρό στη διακοπή του καπνίσματος μπορούν σήμερα να το κάνουν με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Εάν προσπαθήσει κάποιος να κόψει το κάπνισμα μόνος του, οι πιθανότητες επιτυχίας στους 6 μήνες είναι γύρω στο 3%, που είναι πολύ μικρό ποσοστό. Εάν προσπαθήσει να το διακόψει με βοήθεια από τον ειδικό, τα ποσοστά ανέρχονται περίπου στο 40% στους 6 μήνες, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν έχει γίνει σαφές ακόμα στην κοινωνία, και βέβαια αυτό και με ευθύνη γενικότερη, ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένες μελέτες και έρευνες, αλλά σήμερα έχουμε τις πρώτες αποδεικτικές ότι πραγματικά το παθητικό κάπνισμα βλάπτει και ανοίγει την πόρτα σε όλες τις παθήσεις που κάνει το κάπνισμα το κανονικό. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι έχουν ανιχνευτεί οι 4 βασικότερες ουσίες που απελευθερώνονται στον καπνό, από τον καπνό, από την καύση του καπνού στο περιβάλλον, οι οποίες ανιχνεύονται στους παθητικούς καπνιστές και στα υγρά του σώματός τους αλλά και στα ούρα. Άρα βάσει της συγκέντρωσης και της έκθεσης έχουμε ακριβώς και στην συνεισφορά τη μεγάλη, τουλάχιστον 30% αύξηση των καρκίνων του πνεύμονα αποδεδειγμένα στον παθητικό καπνιστή, όπως επίσης 20-30% στα καρδιαγγειακά νοσήματα, με προεξάχουν και το νόσημα των εγκεφαλικών. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον το παθητικό κάπνισμα, ο παθητικός καπνιστής κινδυνεύει σχεδόν όπως τον καπνιστή. Άρα εκείνο που πρέπει να συνειδητοποιηθεί είναι ότι ο καπνιστής δεν βλάπτει μόνο τον εαυτό του, αλλά βλάπτει και τους ανθρώπους που αγαπά, την οικογένειά του, τους γύρους του και εμείς τους φίλους μας. Γι' αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στους κλειστούς χώρους.
ξεκινώντας πρώτα και κύρια από το να το αντιληφθούμε ότι μας στερεί τη ζωή και μας βάζει σε κίνδυνο και περιπέτειες στην ποιότητά μας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει εμφανιστεί την τελευταία δεκαετία εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και υπήρξε ένας μικρός ενθουσιασμός στην αρχή όταν πρωτοβγήκε, γιατί όλοι το υποδέχτηκαν ως ένα μέσο που θα συνέβαλε στην διακοπή του καπνίσματος. Έτσι λοιπόν παρουσίασε πάρα πολύ μεγάλη εξάπλωση και ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι είχε μεγάλη απήχηση και στους νέους, στις νεότερες ηλικίες. Τώρα τα ερωτήματα που υπάρχουν για το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι βασικά δύο. Το πρώτο είναι αν πραγματικά βοηθάει αυτό στη διακοπή του καπνίσματος, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι τα δεδομένα μέχρι σήμερα μάλλον είναι αντικρουόμενα. Και αυτό οφείλεται πάρα πολύ σε παράγοντες που έχουν να κάνουν με την ετερογένεια του πληθυσμού των καπνιστών και με τη μεγάλη ποικιλία των ηλεκτρονικών συσκευών που υπάρχουν. Τώρα, όσον αφορά το θέμα αν είναι επιβλαβές ή όχι, σίγουρα μέχρι τώρα οι μελέτες βρίσκονται σε πολύ πρωιμό στάδιο. Πάντως τα πρώτα δεδομένα μιλάνε ότι είναι επιβλαβές. Τώρα αν είναι αυτό σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό σχετικά με το παραδοσιακό τσιγάρο, μάλλον χρειαζόμαστε ακόμα λίγο χρόνο για να το δούμε. Πάντως αθώο σίγουρα δεν είναι. Είμαστε σήμερα εδώ να ενημερώσουμε τον κόσμο για το ενεργητικό παθητικό κάπνισμα, το ηλεκτρονικό ατσιγάρο και τους τρόπους διακοπής καπνίσματος. Ο σύλλογός μας, ξέρετε, εκτός από τις δράσεις πρόληψης και του καρκινοπαθούς, δίνουμε σημασία όχι απλά στις εξετάσεις αλλά και στην πρόληψη, που θεωρούμε πως είναι η πρόληψη από το κάπνισμα βοηθάει στο να μην αρρωστήσουμε. Ξέρουμε ότι το κάπνισμα είναι υπεύθυνο για πάρα πολλές ασθένειες, κυρίως για πολλές μορφές καρκίνου. Και με αφορμή αυτό σήμερα και εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο της πόλης για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, είτε του ενεργητικού, είτε του παθητικού, είτε του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Και στα εμέσως επόμενα σχέδιά μας είναι να κάνουμε και ομάδα διακοπής καπνίσματος. Δεν μας βοηθάει λίγο χώρος, έχουμε ζητήσει πιο μεγάλο από το Δήμο, ελπίζουμε ότι τον έχουμε σύντομα για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, για να βοηθήσουμε και τους ασθενείς που έχουν περάσει από τον καρκίνο, γιατί δυστυχώς και κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν να το κόψουν, αλλά και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Οι ταξιδιώτες σε εξωτικές αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως της Ασίας, οι οποίοι μένουν σε ξενοδοχεία ή σε ιδιωτικά καταλήμματα, είναι πιο πιθανό να προσβληθούν από βακτήρια ανθεκτικά στα φάρμακα και μετά να τα μεταφέρουν πίσω στη πατρίδα τους. Η ομάδα υψηλότερου κινδύνου είναι τα άτομα ηλικίας 20 έως 30 ετών, σύμφωνα με μια νέα γερμανική επιστημονική έρευνα. Οι μέχρι τώρα έρευνες είχαν αναδείξει την παραμονή σε ιδιωτικά καταλήμματα παράγοντα κινδύνου και για ανθεκτικού τύπου βακτήρια. Με την έρευνα που παρουσιάστηκε στο φετινό Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Μονισματικών Ασθενειών στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, προσθέθηκε και η παραμονή σε ξενοδοχεία ως παράγοντας κινδύνου, κάτι απρόσμενο σύμφωνα με τους ερευνητές. Βρέθηκε ότι όσοι μένουν σε ξενοδοχείο είναι 4 φορές πιθανότερο να προσβληθούν από βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιωτικά σε σύγκριση με αυτούς που μένουν σε hostel, σε ξενώνηση ή σε κάμπινγκ. Στην έρευνα που διεξήχθη από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λειψίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ του Βερολίνου, συμμετείχαν 230 άτομα, των οποίων αναλύθηκαν δείγματα κοπράνου πριν και μετά τα ταξίδια τους. Διαπιστώθηκε ότι σχεδόν ο ένας στους 5, το 23% προσβλήθηκε στα ταξίδια τους από εντεροβακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιωτικά. Οι συμμετέχοντες που ταξίδεψαν στην Ασία, Δυτική, Νότια ή Ανατολική φάνηκαν να έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο προσβολής 4 φορές μεγαλύτερο συγκριτικά με αυτούς που ταξίδεψαν σε άλλες τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Ο κίνδυνος προσβολής είναι 5 φορές μεγαλύτερος για τα άτομα ηλικίας 20 έως 30 ετών σε σχέση με τα άτομα άνω των 50, διότι οι πρώτοι ταξιδεύουν συνήθως για μεγαλύτερο διάστημα και εκτίθεται περισσότερο. Η δημιουργία αποικιασμών βακτηρίων δεν είναι από μόνη της επικίνδυνη. Υπάρχει όμως κίνδυνος μόλυνσης από αυτά τα βακτήρια, ιδίως για τους ασθενείς που νοσηλεύονται, ιδιαίτερα αν η λίμωξη συμβαίνει από μια κατηγορία εντεροβακτηρίων που παράγουν β' λακτεμάσες ευρέως φάσματος. Αυτές οι μολύνσεις, όπως η λοιμώξη του ουροπηπτικού συστήματος, η πνευμονία και η σιψημία, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να θεραπευτούν από τις λοιμώξεις με βακτήρια που είναι ευαίσθητα στα συνήθεια αντιβιωτικά, δήλωσε η Dr. Lynn Meurs από το Ινστιτούτο Robert Koch του Βερολίνου. Δεδομένου ότι το 20% των ανθρώπων που ταξιδεύουν προσβάλλονται από βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιωτικά, η παγκόσμια εξάπλωσή τους είναι πραγματικός κίνδυνος. Είναι επομένως ανάγκη το κοινό να ευαισθητοποιηθεί σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι μπορεί να κουβαλάει το βακτήριο ακόμα και έπειτα από εβδομάδες, καθώς και σε ό,τι αφορά τους κανόνες της υγιεινής, όπως το καλό πλήσιμο των χεριών, ώστε να αποτρέψει την εξάπλωση σε άλλους ανθρώπους, πρόσθεσε. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις.
Νίκη ανόδου με μεγάλη ανατροπή για τον ΓΑΣ Κομωτινή, ο οποίος επιβλήθηκε με 88-77% στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, οι ομάδες Κομωτινής τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής βρίσκεται και με τα δύο πόδια στη Β' Εθνική. Μεγάλη εκτός έδρας νίκη ανόδου στη Β' Εθνική για το ΓΑΣ Κομωτινή με μεγάλη ανατροπή 88-77 στη Τούμπα επί της ΜΕΝΤ σε ένα παιχνίδι που στο ημίχρονο η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή τα πίσω με 49-34, 15 πόντους πίσω. Στο δεύτερο με αντιπίθεση διαρκείας με πολύ καλή επιθετική ροή νίξε τελικά και σχετικά εύκολα με 11 πόντους διαφορά την ομάδα της ΜΕΝΤ. Έτσι ανεβαίνει ύστερα από 4 χρόνια απουσίας στην Β' Εθνική κατηγορία. Συνολικά τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής στο 4ο όμιλο του Βορρά: ΜΕΝΤ ΓΑΣ Κομωτινή 77-88, Αστέρας Σύνδου ΒΑΟ 75-78, Ζέφυρος Πολύγυρος 68-80, Ευκαρπία Εσεβόσμο 82-59, Λέχπος Ξάνθης Μουδανιά 82-57, Απόλλων Καλαμαγιάς 10-75-66 και Μακάμπι Ασπίδα Ξάνθης 71-84. Στη βαθμολογία, οι δύο σίγουροι Ευκαρπία 43 και ΓΑΣ Κομωτινή ανέρχονται στη Β' Εθνική τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος και την επόμενη αγωνιστική παίζουν το ντέρμπι κορυφής στο Χριστό Γυμναστήριο Κομωτίνης. Ακολουθούν πολύ γύρω σκιά σε φως μου 37, Λέχπος Ξάνθης Ζέφυρος 36, Σπίδα Ξάνθης Μεν 35, 10-34, Απόλλων Καλαμαριάς 33, ΒΑΟ Αστέρας Σύνδου 32, Μακάμπι 30 στη τελευταία θέση χωρίς νίκη τα Μουδανιά με 23 βαθμούς. Με βαριά η τάξη μετά να ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική, ο ΠΑΟ Κοσμίου στο Δάκο Μωτίνης από τον Απόλλωνα Παραμνήου και έτσι επιστρέφει και πάλι στο τοπικό πρωτάθλημα της Εμπστράκης. Με βαριά ήττα αποχαιρέτησε την Τρίτη Εθνική και συγκεκριμένα το πρώτο όμιλο ομάδα του ΠΑΟ Κοσμίου στη τελευταία αγωνιστική 26η. Ιτήθηκε με το βαρύ 0-6 στο Δάκο Μωτινής από τον Απόλλωνα Παραλιμνίου, ο οποίος τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής, Ασπίδα Ξάνθης Καβάλα 0-3. Η ομάδα της Καβάλας ανέρχεται στην Β' Εθνική κατηγορία. Εθνικός Αλεξανδρούπολης Κεραυνός παίρνει 3-2. ΠΑΟ Κοσμίου Απόλλων Παραλιμνίου 0-6. ΑΕΚ Καλαμπακίου Άρης Σαββάτου 1-0. Ορφέα Ξάνθης Εθνικός Συντροκάς 6-0. Νέος Χρυσούπολης Αετός Ορφανού 3-1. Τερμάτισε τη δεύτερη θέση του Νέος Χρυσούπολης και πάει στα μπαράζ ανόδου. Και Αλέξανδρος Κυλκής Πανσεραϊκός 0-0. Η τελική βαθμολογία: Καβάλα 66 βαθμοί, όπως είπαμε, ανέρχεται στην Β' Εθνική. Νέος Χρυσούπολης 65 πάει στα μπαράζ. Πανσεραϊκός 46, Απόλλων Παραλιμνίου 45, Αετός Ορφανού, Ορφέας Ξάνθης 39, Άρης Σαββάτου 38, Αλέξανδρος Κυλκής 37 και Κεραυνός παίρνει 32, ενώ αποχαιρέτησαν την κατηγορία η ΑΕΚ Καλαμπακίου με 29, Εθνικός Αλεξανδρούπολης με 24, Ασπίδα Ξάνθης με 20, ΠΑΟ Κοσμίου και Εθνικός Συντροκάς στις τελευταίες θέσεις με 13 βαθμούς. Συνεχίστηκαν τα play-off και play-out στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία της Εμπστράκης με τους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής. Συνεχίστηκαν τα play-off και τα play-out τόσο στην πρώτη κατηγορία όσο και στη δεύτερη κατηγορία της Εμπστράκης με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Αναλυτικά τα αποτελέσματα στα play-off της Α κατηγορίας: Ελπίδας Απόλλων Μέγας Αδέχτου Σιάζου 0-1, Δόξα Νέου Στυλοκορίου Αναγέννηση Παγουρίων 3-1 και Παθρακικός Δόξα Σώστη 1-1. Στη βαθμολογία προηγείται ο Έσμος με 30 βαθμούς, ακολουθεί το Νέο Στυλοκορίου 27, Παθρακικός 19, Ελπίδας Απόλλων 15, Δόξα Σώστη 14, Αναγέννηση Παγουρίων 10. Στα play-out της πρώτης κατηγορίας: Δόξα Ρετινής Βιστονίδα Κοπτερού 2-0, Σπάρτα Κουσαγίου Θεοδρών Δόξα Προσκυντών 1-0, Ορφέας Τρίμης Ορφέας Λαγανής 0-0. Στη βαθμολογία: Δόξα Ρετινής 19, Βιστονίδα Κοπτερού, Σπάρτα Κουσαγίου Θεοδρών 12, Ορφέας Λαγανής 7, Δόξα Προσκυντών 6, Ορφέας Τρίμης στην τελευταία θέση με 5 βαθμούς. Στη δεύτερη κατηγορία της Εμπστράκης, στα play-off τρίτη αγωνιστική, Κομψάτης Πολυάνθου Ηρακλής Απόν 3-1, Αετός Μίσκο Αγιοχώρη 5-0, ΠΑΟ Κομωτινής Αναγέννηση Ποντίων Θρυλωρίου 1-4. Στη βαθμολογία προηγείται ο Αετός Μίσκο με 24 βαθμούς, ακολουθεί Αναγέννηση Ποντίων Θρυλωρίου και Κομψάτης Πολυάνθου 21, ΠΑΟ Κομωτινής 16, Αγιοχώρη 13, Ηρακλής Απόν στη τελευταία θέση με 10 βαθμούς. Τέλος, στα play-out της δεύτερης κατηγορίας, Πόντος Κομωτινής Ένωση Ασωμάτων 3-2, Ασάκιο Ατσάλι Αρχοντικών 2-3, ρεπό έχει ΑΕ Κομωτινής. Στη βαθμολογία Ατσάλι Αρχοντικών στην κορυφή 14 βαθμούς, Αρσάκιο 13, Πόντος Κομωτινής 10, Ένωση Ασωμάτων 8, στη τελευταία θέση ΑΕ Κομωτινής με 1 βαθμό. Να δούμε τώρα ποια φαρμακεία εφημερεύουν και διανυκτερεύουν στην Κομωτινή.
Να δούμε τώρα την πρόγνωση του καιρού για την Κομωτινή και ευρύτερα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.